Μπορεί το νερό από μόνο του να μην αδυνατίζει, ωστόσο συμβάλλει έμεσα στην απώλεια των περιττών κιλών επειδή προωθεί το αίσθημα του κορεσμού. Ερευνητέ, μάλιστα, έκαναν μελέτε και απέδειξαν αυτή την αποτελεσματικότητά του. Σε μία έρευνα χώρισαν υπέρβαρου συμμετέχοντε σε δύο ομάδε. Όλοι οι συμμετέχοντε ακολουθούσαν ολιγοθερμιδική δίαιτα, δηλαδή λάμβαναν από τι τροφέ λιγότερε θερμίδε από αυτέ που δαπανούσαν με σωματική δραστηριότητα, Όμω οι συμμετέχοντε τη μία εκ των δύο ομάδων έλαβαν επίση οδηγία να πίνουν περισσότερο νερό. Η δοκιμή είχε διάρκεια 12 εβδομάδε και η πρόσληψη θερμίδων ήταν 1200 για τι γυναίκε και 1500 για του άντρε. Όσον αφορά την ομάδα του νερού, η οδηγία ήταν να πίνουν 500 ml νερό, δύο ποτήρια, 30 λεπτά πριν από καθένα από τα τρία βασικά γεύματα τη ημέρα και στι δύο ομάδε παρατηρήθηκε απώλεια βάρου 5 με 8 κιλών στο διάστημα των 12 εβδομάδων, όμω η ομάδα του νερού έχασε επιπλέον 2 κιλά. Η έκβαση αυτή φάνηκε οφείλεται στο γεγονό ότι οι συμμετέχοντε στην ομάδα του νερού έπαιρναν λιγότερε θερμίδε από τα γεύματά του. Σύμφωνα με τι σχετικέ αναλύσει, η πρόσληψη θερμίδων ήταν μειωμένη κατά 40 θερμίδε περίπου αναγεύμα για την ομάδα του νερού.